Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισαν να προχωρήσουν την Παρασκευή 12 Απριλίου οι εργαζόμενοι των κέντρων πρόληψης, ενώ για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν και αυτοί που εργάζονται σε ανάλογα κέντρα της Θράκης. Τα βασικότερα αιτήματα των εργαζομένων είναι η πληρωμή τους, καθώς και η θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου μέσα από το οποίο θα ξεκαθαρίζεται το πού ακριβώς ανήκουν τα κέντρα πρόληψης. Για πρώτη φορά, συντονισμένα, τα κέντρα πρόληψης της Θράκης, του νομού Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης, αποφάσισαν να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Και τα κύρια αιτήματα τα οποία διεκδικούμε ως στελέχη πρόληψης είναι η άμεση καταβολή των μισθών σε συναδέλφους 13 κέντρων που δουλεύουν απλήρωτοι εδώ και μήνες. Σε αυτά τα κέντρα, μάλιστα, θα προσθεθεί και το δικό μας από αυτό το μήνα, γιατί και εμείς έχουμε θέμα οικονομικό. Την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης των κέντρων πρόληψης, που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της, για τη λειτουργία τους. Την κατοχύρωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα ξεκαθαρίζει και αποσαφηνίζει πλέον πού ανήκουν τα κέντρα πρόληψης, γιατί τώρα δεν είμαστε ξεκάθαρα ούτε μέρος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά ούτε μέρος του ιδιωτικού τομέα, οπότε είμαστε μετέωροι και ξεκρέμαστοι. Και γενικότερα την στήριξη της πολιτείας στο έργο που κάνουν τα κέντρα και που αφορά στην πρόληψη των εξαρτήσεων αλλά και στη γενικότερη προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίζουν όλα τα στελέχη των κέντρων πρόληψης να δουλεύουν, πράγμα το οποίο κάνουν άσχετα αν είναι πληρωμένοι ή όχι, να δουλεύουν χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με οικονομικά ζητήματα. Για την ώρα, πάντως, έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα δοθούν κάποια χρήματα στα κέντρα πρόληψης. Αν και λόγω της κατάληψης των αρμόδιων γραφείων από τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, η όλη διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει και να γίνει η καταβολή αυτών των χρημάτων.